τουριστική σεζόν μεγαλύτερης διάρκειας με ποιοτικούς επισκέπτες και ρεκόρ αφίξεων περιμένουν οι τουριστικοί επιχειρηματίες των Χανίων. Στο Ενετικό Λιμάνι, πρώτο προορισμό των ξένων επισκεπτών της Δυτικής Κρήτης, οι επαγγελματίες υποδέχονται ήδη τους πρώτους επισκέπτες που φτάνουν με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους από ευρωπαϊκές πόλεις. Υπήρχε ήδη μια κινητικότητα με μεμονωμένους τουρίστες που ερχόντουσαν μέσω Αθήνας, βέβαια. Τώρα, με το να ανοίξουν οι πτήσεις απευθείας από χώρες εξωτερικού κατευθείαν για Χανιά, στο αεροδρόμιο Χανίων, σίγουρα βλέπουμε να φαίνεται. Γενικότερα, οι ενδείξεις με όσους φίλους μας έχουμε μιλήσει που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, βλέπουμε ότι είναι πολύ καλές και περιμένουμε μια σεζόν που θα είναι καλύτερη και από την περσινή. Μαζικές αφίξεις ξένων επισκεπτών καταγράφηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, ενώ από το προσεχές Σάββατο φθάνουν οι πρώτες πτήσεις τσάρτερ, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Περιμένετε πράγματι μια καλή χρονιά για φέτος? Α, το δούμε. Δεν ξέρω αν είναι σίγουρο, να το δούμε. Κόσμο μπορεί να είχε, να δούμε τι να αφήσει. Τι ακούτε? Δεν έχω ακούσει πράγμα, να δούμε. Θεωρώ το προϊόν μας ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πέρα από την φυσική ομορφιά, αυτά που έχουμε να παρέχουμε σαν μαγαζιά, σαν μέρος, σαν προορισμός, είναι κάτι παραπάνω από value for money. Καταστήματα εστίασης, τουριστικά, μικρά καταλήματα και οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ανοίγουν σταδιακά. Τα περισσότερα αρχίζουν τη λειτουργία τους για τη νέα σεζόν το Σάββατο 1 Απριλίου, ενώ άλλα αναμένεται να ανοίξουν μετά το Πάσχα. Για να φανεί όντως στην πράξη, είναι να ξεκινήσει πολύ νωρίς η σεζόν και να τελειώσει αρκετά αργά. Γιατί τους μήνες Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβρη θεωρούμε πλέον δεδομένο ότι θα έχουμε μια πληρότητα στα ξενοδοχεία πάνω από 90% και τα εστιατόρια δηλαδή θα δουλεύουν ανάλογα. Την ίδια στιγμή, οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, τονίζοντας πως δεν συμβαδίζουν με το επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης. Θέτουν θέματα πλημέλους καθαριότητας, δημόσιων υποδομών, ενώ θεωρούν πως το κυκλοφοριακό και η έλλειψη χώρων στάθμευσης στα Χανιά θα λειτουργήσουν εις βάρος του τουρισμού. Καθαριότητα, τουλάχιστον υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, αλλά θέλουμε και κάτι παραπάνω. Όσον αφορά για τη στάθμευση, ας κάνει και ένα βήμα πίσω η αρχαιολογία, ας πούμε, μια συνεργασία με το Δήμο, όσο τουλάχιστον γίνονται έργα και τώρα που περιμένουμε και κόσμο. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα οι άρχοντες τι αποφασίζουν είναι άλλο θέμα. Γιατί τώρα χειμώνα ταλαιπωρούμαστε που θα παρκάρουμε στα Χανιά. Το καλοκαίρι δηλαδή τι θα γίνει? Θα έρθει ο κόσμος και μετά του χρόνου θα πληρώσουμε την ύφη, γιατί θα είναι όλοι δυσανασχετημένοι ή θα έχει φάει κλίση? Λένε φέτος για τα Χανιά ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ. Θα ξεπεράσουμε τις αφήξεις του 2019. Πάντα ήτανε. Έχει αλλάξει τίποτα? Άλλα είναι τα προβλήματα. Τα πάρκινγκ και αυτά. Πού θα παρκάρουν αυτοί που θα έρθουν? Αυτό είναι. Για πες μου. Παράπονα εκφράζονται και για την εικόνα της πόλης, που σε πολλά σημεία θα θυμίζει εργοτάξιο μεσούσης της τουριστικής περίοδου. Καλός ο κόσμος, όλα αυτά, όλα καλά είναι, αλλά υποδομή, πού είναι η υποδομή? Και τώρα καλοκαιριά άρχισαν και κάνανε και τα έργα, μπορεί να τα κάνουν το χειμώνα? Δηλαδή τώρα γη, σκαλίδι και αυτά όλα, θα έρθει τώρα ξένο να βλέπει τι? Το καλύτερο πάντα βέβαια και τη βοήθεια των τοπικών αρχών, να το πω, για μια υποδομή καλύτερη, χώρου στάθμευσης. Το σύνολο των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου πάντως δηλώνουν έτοιμοι να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο των επισκεπτών του φετινού καλοκαιριού, που αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.